Θα μου επιτρέψει να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, η Έφη Ξάνθου, υποψήφια ευρωβουλευτής από το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, κοινή σύμπραξη των δύο δυνάμεων. Καλησπέρα, Έφη μου. Καλημέρα σας. Απλά είναι συμμαχία οικολόγοι για να μην έχουμε. Συμμαχία οικολόγοι. Ένα μη συγκεκριμένο στόχο. Ποιο στόχο είναι αυτό, γιατί υπάρχει συνεργασία στη μέση. Συμμαχία οικολόγοι, πολύ σωστά. Να πάω στην Έφη Ξάνθου. Εσείς εκεί στους οικολόγους συνεχίζετε με συνέπεια αυτή την πολιτική των συμμαχιών. Το είχατε κάνει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, με επιτυχία μάλιστα, είχατε εκλέξει ευρωβουλευτή. Φέτος δεν έχετε την ΕΔΕΚΑ, έχετε τη Συμμαχία των Πολιτών. Δύσκολα τα πράγματα, βέβαια, χρειάζεται αγώνας, όπως και για όλους φυσικά, όχι μόνο για εσάς. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που παίζετε εσείς για την έκτη έδρα θα γίνει σφαγή του κόκορα. Έτσι φαίνεται και είναι αυτό που προσπαθούσαμε να αποφύγουμε με την προσπάθεια που είχε γίνει σχεδόν για ένα χρόνο για να κάνουμε αυτή τη διευρυμένη συμμαχία. Καθαρά για να μην αφήσουμε να περάσει έναν ακροδεξιό φασιστικό κόμμα να κερδίσει μία από τις λίγες ευρωβουλευτικές θέσεις που έχουμε, τις 6. Και μάλιστα όχι μόνο γιατί θα γίνει ρεζίλινη Κύπρος, αλλά επειδή δημιουργώντας ομάδα σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου αυτοί οι ακροδεξιοί νεοφασίστες ουσιαστικά βάζουν σαν στόχο την αποδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ήταν διπλός ο στόχος και διπλή προσπάθεια. Δυστυχώς, εφόσον οι προσωπικές φιλοδοξίες κάποιων δεν μπόρεσαν να ξεπεραστούν και δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν μια υπέρβαση, ναι, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, το παλεύουμε μόνο με τη Συμμαχία των Πολιτών. Όμως, φορά, όταν λέτε προσωπικές φιλοδοξίες, αναφέρεστε κυρίως στα της ΕΔΕΚ. Δυστυχώς, ναι. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Νομίζω ότι με γνωρίζετε αρκετών χρόνων τώρα, για να ξέρετε ότι προσπαθώ να είμαι μια όσο πιο ξεκάθαρη γίνεται. Αυτό μπορώ να το καταθέσω. Πολλά χρόνια γνωριζόμαστε. Είστε πολλά χρόνια στην πολιτική. Έχετε μια εντυμότητα και ένα ήθος που αυτό σας κάνει να ξεχωρίζετε, νομίζω. Να σας πω, με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί προσπαθεί αυτή τη στιγμή η ΕΔΕΚ ασχέτως των τοποθετησιών της των διαχρονικών να τοποθετηθεί ως το μόνο αντίβαρο προς το ΕΛΑΜ. Ναι. Ενώ στο τέλος της μέρας είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα που πολιτεύεται, αλλά κυρίως νομίζω ότι φαίνεται και το πόσο δεν είναι έτοιμοι και ήδη δεν ξέρουν ποιες πολιτικές να διατηρήσουν. Ναι. Τον τελευταίο μήνα έχουμε δει ανατροπές των διαχρονικών πολιτικών της ΕΔΕΚ τελευταία στιγμή. Το τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα με το Μητροπολιτικό Ναό της Πάφου είναι μόνο το τελευταίο παράδειγμα μιας σειράς από αλλαγής πολιτικής της τελευταία στιγμής, αλλαγές οι οποίες φέρνουν και σε δύσκολη θέση τους ίδιους τους βουλευτές, τους άλλους δύο, φέρνουν σε δύσκολη θέση τις δημοτικές τους ομάδες, τα στελέχη τους σε τοπικές οργανώσεις, γιατί η ΕΔΕΚ είχε μία πορεία. Η ΕΔΕΚ είχε μία ιστορική. Κανείς δεν μπορεί να γράψει την πορεία της ΕΔΕΚ, έτσι, είναι ένα πατριωτικό κόμμα με τεράστιες φόρες. Όταν έρχεσαι έναν 1,5 μήνα πριν από εκλογές και να βάζεις θέμα, παραδείγματος χάρη, κάρτας φιλάθρων, άλλη ήταν η τοποθέτησή σου, ναι, όταν έγινε. Όταν προσπαθείς να ανατρέψεις το γεσί των, ναι, τελευταίων 1,5 μήνα. Κάποια πράγματα γυρίζουν μπούμερα. Πες μου λίγο, Έφη, πες μου λίγο. Πού νομίζεις θα κριθεί αυτή η έκτη έδρα, διότι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις πάνω κάτω, εκεί θα κινηθούν τα τρία κόμματα που διεκδικούν την έδρα. Πού νομίζεις θα κριθεί? Κοιτάξτε, ερμηνεύοντας τις δημοσκοπήσεις και βλέποντας ότι το δικό μας το ποσοστό, το οποίο έρχεται τρίτον σε αυτά τα δύο κόμματα με μικρές διαφορές, αλλά με χαμηλό ποσοστό συσπήρωσης, για μας είναι ένα δείγμα ότι προχωρούμε καλά. Γιατί εσείς έτσι κι αλλιώς αργά συσπηρώνεστε. Όχι μόνο αργά συσπηρωνόμαστε διαχρονικά, αλλά αργά καταλήξαμε και στο ψηφοδέλτιο μας σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Μέχρι την τελευταία στιγμή θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε συνεργασία. Ναι. Να υπερβούμε τις διαφορές μας και να εκλέξουμε έναν άτομο και ας πήγαινε είναι σε οποιαδήποτε από τις τρεις ομάδες ή τέσσερις ομάδες, αν είχαμε μπήσει και την αλληλεγγύη. Για να θυμόμαστε ότι είναι τέσσερα κόμματα που πηγαίναμε. Αλλά πέραν από αυτόν, η ΕΔΕΚ και το ΕΛΑΜ αυτή τη στιγμή και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι σχεδόν στην πλήρη συσπήρωση των ατόμων που έχουν κοντά τους. Δεν έχουν να πάνε από εκεί και πέρα. Εμείς έχουμε καθαρό λόγο, έχουμε διαχρονικά κάποιες θέσεις τις οποίες δεν εγκαταλείπουμε και πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο. Με άτομα αρκετά νεαρά, με άτομα τα οποία έχουν καθαρό πολιτικό λόγο και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την Ευρώπη και το τονίζουμε αυτόν σε κάθε στιγμή. Μάλιστα. Οι πολιτικές μας είναι για να μπορέσουμε να έχουμε συσπηρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Brexit πρέπει να είναι κόδωνας κινδύνου για όλους, όχι μόνο για τους άντρες. Σωστό. Θα κάνεις το σχολείο σε αυτά που είπανε, ναι, αλλά θέλω να μου πεις, αφού έβαλε και στην κουβέντα μας ο Ζαχαρίας ο Κουλίας τα συμφέροντα, στην Ευρώπη των συμφερόντων, τι θέση μπορεί να έχουμε εμείς
και πώς μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας στην Ευρώπη των συμφερόντων. Θεωρώ ότι είναι εντελώς αδαές να θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχουν σε οποιοδήποτε μεγάλων οργανισμών οι προσπάθειες επιρροής συμφερόντων. Αλλά συγκρίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις όλες διαδικασίες της σε σχέση με παραδείγματος χάρη το πώς λειτουργεί η Αμερική, η οποία είναι η υπερδύναμη, η οποία έχει τέλος πάντων τη δυνατότητα με ένα μικρό κουμπί να μπορέσει να μου ξεκινήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και πρέπει να πω ότι με ξενίζει λίγο ο ευρωσκεπτικιστικός ρόλος που έχω ακούσει, λόγος που έχω ακούσει από τον κύριο Γεωργίου και τον κύριο Γκουλία, γιατί στο τέλος της μέρας αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν και πολύ περισσότερο. Αλλά ειδικά εσείς ως κόμματα τα οποία συμμετέχετε στην Ευρωβουλή από το 2004, συμμετέχετε άμεσα στη διαμόρφωση και μπορούσατε να επηρεάσετε, γιατί τουλάχιστον το ΔΥΚΟ ανήκει στη δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα αυτή τη στιγμή. Το να ακούω τέτοιο λόγο από υποψήφιον που θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ομάδα και πρέπει να έρθει να συμμεριστεί κάποιες πολιτικές. Και μιλούμε για το σοσιαλιστές δημοκράτες, οι οποίοι και πολλές φορές είναι και στην πλειοψηφία των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λίγο οξύμορο. Τώρα, όσον αφορά τα συγκεκριμένα, ο κύριος Γεωργίου έχει αναφερθεί στο θέμα του ΕΛΑΜ και μας βάζει και εμάς με την ΕΔΕΚ. Κοιτάξτε, κύριε Γεωργίου, εμείς ήμασταν μαζί σας, δεν λέω μόνοι μας, ήμασταν μαζί σας στις επάλξεις από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε αυτό που ονομάζεται ΕΛΑΜ, όταν προσπάθησαν να είναι πρώτα σαν Χρυσή Αυγή, και στις διαμαρτυρίες και στις καταγγελίες. Έχουμε καταθέσει, έχουμε στείλει, περιμένουμε ακόμη από τη Γενική Εισαγγελία να καταλήξει σε συγκεκριμένες καταγγελίες που έχουν γίνει και δεν προωθείται τίποτα. Πράγματα τα οποία είχαν ξεκινήσει και από την τότε που ήταν και η δική σας διακυβέρνηση και δεν προχωρούσαν, επειδή ίσως να έχουμε κάποιες άλλες καταστάσεις να διαχειριστούμε σε άλλα επίπεδα, σε συγκεκριμένα τμήματα της κυβέρνησης, διαχρονικά. Δεν δεχόμαστε δηλαδή ότι υπήρξε οποιαδήποτε διαδικασία συμπόρευσης με το ΕΛΑΜ. Τώρα, εάν εννοείται ότι συμπτωματικά εμείς έχουμε μια τοποθέτηση στην οποία τυχαίνει να έχουν κάτι παρόμοιο και το ΕΛΑΜ, δεν μπορείς να το πάρεις έτσι. Δεν γίνεται ότι πει το ΕΛΑΜ αυτόματα είμαστε εναντίον. Έχουμε τις τοποθετήσεις μας διαχρονικά, είμαστε έναν κόμμα το οποίο έχει τώρα 23 χρόνια ζωής και πολιτικού λόγου και δεν πρόκειται να αρνούμαστε τις διαχρονικές μας θέσεις επειδή εμφανίστηκε τώρα έναν ΕΛΑΜ με μια έτσι λαϊκιστική διαδικασία να προσπαθήσει να καπηλευτεί και να μας δείξει ότι είναι εθνικοπατέρες και αγαπούν την Εκκλησία και τέτοια. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Κουλίας για το θέμα των... Κουλίας, με άλλα. Απολογούμε. Να μην... Αυτό που έχει αναφέρει ο κύριος Κουλίας, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, έχω λέει έτσι πολλά βαρύ την κυπριακή προφορά, αν και όχι απόλυτο δίκιο. Μια χαρά η προφορά. Απολογούμε. Το όνομα του κυρίου Ζαχαρία θα το λέω ακριβώς όπως το απαιτεί ο ίδιος. Όπως το επιστημονικό γέννησης, είναι Κουλίας. Επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ότι οι θέσεις σας είναι αρκετά αντικειμενικές, ειδικά βλέποντας τη δουλειά σας. Πάντα αντικειμενικές. Όλοι έχουμε μια... Κοιτάξτε, κυρία Δημητρόπουλη, όλοι έχουμε μία δόση υποκειμενισμού, οπότε προσπαθώ να είμαι ακριβής, είπαμε. Όσον αφορά αυτό το θέμα με το Μητροπολιτικό Ναό, απλά σας καλώ να μιλήσετε λίγο με τα παιδιά σας κάτω στο Δίκο. Ήταν πολλά σας στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μία κόντρα μεταξύ να χτιστεί μια εκκλησία ή να μην χτιστεί, για όνομα του Θεού. Είναι θέμα έναν πάρκο, έναν κόντρα στο Μητροπολίτη, γι' αυτό. Μπορεί, αλλά επιτρέψτε μου, κυρία Ζαχαρία, λεπτάκι. Μιλούμε για χωροθέτηση εκκλησίας σε δημοτικών κήπων. Μιλούμε για πάρκο που έχει μηδενικό συντελεστή δόμησης και ξαφνικά είδαμε άνω ποταμό μια απόφαση η οποία έρχεται και λέει και ανατρέπει το τοπικό σχέδιο, ανατρέπει πολεοδομικό νόμο και λέει ότι θα του δώσω άδεια να το ανέβει. Ναι, αλλά πρόσεξε, αν δεν περάσει από το Υπουργικό η παρέκκληση δεν γίνει τίποτα. Έτσι, είναι δωρανάδωρη η απόφαση. Να σας πω, σε κάποια φάση θα ήθελα πολύ να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην εκπομπή σας, γιατί κάνετε εξαιρετική δουλειά. Αυτή η υπόθεση που έχει προκύψει τώρα, νομίζω ότι κανένας δεν αντιλαμβάνεται το προηγούμενο που δημιουργείται με την καταπάτηση των νόμων σε αυτό το σημείο και μάλιστα ο Δήμαρχος, ο κύριος Φέδωνας χθες διατείνεται ότι ο λόγος που το έχουν κάνει είναι μια συγκεκριμένη δικαστική απόφαση η οποία λέει ότι η μείωση του συντελεστή δόμησης, γιατί μέχρι ενός σημείου δεν ήταν μηδενικό προφανώς, μετά άλλαξαν τα τοπικά σχέδια, έδωσαν το δικαίωμα για αποζημίωση προς τη Μητρόπολη Μπάφου. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Κάνουμε τόσους μήνες τώρα. Τον τελευταίο ένα μήνα φασαρία και τις αποκοπές των δημοσίων υπαλλήλων. Στα 20 εκατομμύρια. Όχι μόνο αυτό. Θέλω να δείτε την ευρύτερη επέκταση αυτού του ζητήματος. Εάν
Πάνω στη βάση είναι ότι με το που αλλάζουν τα τοπικά σχέδια και αφαιρούμε τον συντελεστή δόμησης χρωστούμενη αποζημίωση, είναι τεράστια τα ποσά. Είναι, το κράτος μας είναι χρεοκοπημένο μέχρι τα μπούνια. Όχι να συζητούμε για τα λίγα και τα λεφτά τα οποία έπρεπε να επιστραφούν ούτως ή άλλως στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Και ερχόμαστε να αντισταθούμε και είναι και γι' αυτό που η ομάδα του Δίκο στο τοπικό επίπεδο, βλέποντας αυτόν τον κίνδυνο και υποθέτω σε διαβούλευση και με το κόμμα τους και όχι αυθαίρετα, έχουν κρατήσει την τοποθέτηση εναντίον. Όπως και το ΑΚΕΛ. Η ομάδα του ΑΚΕΛ στο Δήμο της Πάφου κράτησε ένα αρνητική στάση από την αρχή. Ελπίζω να πάνε καλά και τα άλλα λεγόμενα ή τα άλλα, αποσύρω το λεγόμενα, τα άλλα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, όπως το είπατε. Λέγοντας όμως στην αγαπητή μου Έφη, ότι ναι, υπήρξαν στιγμές που επήγατε μαζί με το ΕΛΑ. Που το ΕΛΑ είχε παρόμοιες ή τις ίδιες θέσεις με εμάς. Ψηφίσατε το ενωτικό ναι ή όχι. Για την συγκεκριμένη. Το ψηφίσατε. Ναι. Πήγατε έξω από την ελληνική πρεσβεία να διαμαρτυρηθείτε για το. Όχι, βέβαια. Δεν πήγατε εσείς. Όχι, καθόλου, για όνομα του Θεού. Το δίκο ήταν, το δίκο ήταν. Δεν πέρασε. Το δίκο ήταν. Και δεν πήγαν από το δίκο. Κύριε Γεωργίου, να μου επιτρέψετε όμως. Απλά διακρονικά. Το θέμα αυτό που είχε προκύψει με το ενωτικό δημοψήφισμα, όπως και τα περισσότερα κόμματα που το υπερψήφισαν, ήταν καθαρά μια ένταξη ενός ιστορικού γεγονότος στις εθνικές επαιτίες που θα πρέπει να συζητούνται. Αναζωοποιηθεί ο εθνικός. Και είναι γι' αυτό που εκ των υστέρων ανατρέψαμε την άποψή μου. Να αναζωπηρωθεί και εντός της Βουλής το πράγμα, να πάμε σε διακοπή του κλπ. Το αφήνω. Το εξής. Ήταν λάθος. Αλλά θέλω να πω ότι ο λόγος που έγινε δεν ήταν καθόλου αυτό. Κανένας δεν πήγε σε αυτή την επέκταση. Ήταν μια απλή προσθήκη μαζί με άλλα 7 διαφορετικά πράγματα που πήγαν μέσα. Απλά να το θυμίσουμε. Και όταν διεκδικήσεις στην Ευρώπη μπορεί να πάρεις πολλά πράγματα. Και από ένα παράδειγμα, Παναγιώτη μου, όταν η κυβέρνηση εδώ, το Υπουργείο Εργασίας, διεκδίκησε τα κονδύλια για τους ασκούμενους δικηγόρους. Ήταν μεγάλη οικονομική ανακούφιση για όλα αυτά τα παιδιά που ασκούνται για 2 χρόνια στο δικηγορικό επάγγελμα και παίρνουν τα 560 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια... Και για τα δικηγορικά γραφεία. Μα όταν τελειώσεις, πρέπει να γίνει και για την ιατρική, να γίνει και για την οδοντιατρική, έχει πάρα πολλά τους μηχανικούς. Ναι, κύριε Αττουλία, αλλά φέρνετε τους ασκούμενους μέσα και τους δίνετε σίκουλα. Οι δικηγόροι. Συγγνώμη, προηγούμενες που έπρεπε να πουλούν ωραία, αλλά και σου λέει είναι καθαρό. Όχι καθόλου. Είναι πολύ λογική. Η προσπάθεια... Ναι, το Υπουργείο που έκανε μια καλή πράξη και έφερε τα 50 εκατομμύρια και εργοδότησε αυτούς όλα τα παιδιά να κάνουν και κριτική. Λέω ένα παράδειγμα. Η πιο σωστή προσπάθεια είναι το Ευρωκοινοβούλιο που έρχεται και λέει ότι δεν πρόκειται να δίνουν, να είναι δωρεάν οι ασκούμενοι. Ότι πρέπει να δίνουν. Να ολοκληρώσει και να πάει στο ολοκλήρωση. Έλα, ολοκλήρωσε, ο Ζαχαρία μου ολοκλήρωσε. Το επιχείρημα που θέλω να πω είναι το εξής. Λοιπόν, έφυγε. Μια τελευταία κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ότι η εκπομπή ήταν μεστή από ατάκες, θα μπορέσουν να διαχειριστούν. Πολύ ωραία. Καταρχάς, τουλάχιστον εμείς ως κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών και η συμμαχία οικολόγοι λένε αυτό. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών για οτιδήποτε συμβαίνει. Υπάρχουν ευθύνες, έχουν ήδη γίνει προσπάθειες για να καταλογιστούν, αλλά έως διαμαγείας οι κυβερνώντες ποτέ δεν φτάνουν στο επίπεδο όντως να τις αποδώσουν, απλά μένουν σε πορίσματα και σε εκθέσεις. Η διεκδικητική στάση δεν είναι μόνο το λεκτικό, αλλά και το τι γίνεται στην πράξη. Και αυτή τη στιγμή η Ευρωβουλή, παραδείγματος χάρη, δεν προσπάθησε απλά με μέσον τρόπο να καλύψει συγκεκριμένες ομάδες, αλλά έχει φέρει ψήφισμα που λέει ότι απαγορεύονται πλέον οι δωρεάν training, οι εκπαιδεύσεις να είναι ασκούμενοι. Πρέπει να ανταμείβονται, πρέπει να παίρνουν έναν ποσό. Γιατί διεκδικούμε το να υπάρχει ένας κατώτατος μισθός παγκύπρια? Επειδή υπάρχουν ομάδες πολιτών μας οι οποίοι δεν καλύπτονται ούτε από συλλογική σύμβαση ούτε από τον νόμο. Μάλιστα. Έχουμε συλλογικές συμβάσεις οι οποίες καταπατούνται αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε μεν τα εργαλεία, αλλά είναι το δικό μας το κράτος, η δική μας κυβέρνηση που δεν έρχεται να τα εφαρμόσει. Άρα πάει χέρι-χέρι. Θέλουμε Ευρωβουλευτή, θέλουμε την ομάδα των Ευρωβουλευτών μας διεκδικητικούς στην Ευρωβουλή. Χρειαζόμαστε και τη συνεργασία από εδώ. Ο κύριος Κουλίας μας είπε ότι 33 χρόνια ήταν. Συγγνώμη, απολογούμε, έχετε δίκιο. Μα τούτα λάθη γράφει. Ο κύριος Ζαχαρίας
Μα είπαν ότι 33 χρόνια ήταν διακυβέρνηση και ομολόγω ότι είναι πρώτη φορά που ακούω να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Γιατί 33 χρόνια είναι πολλά. Ήρθα μα στραβά τα 33 χρόνια διακυβέρνηση του Μακάρι του κύριου. Μην το προκάλεσε τώρα, αφού ξέρει θα μα αφήσει εδώ τώρα. Συγγνώμη, λέει μου. Να με φέρετε με τον κύριο Ζαχαρία να δω συζητήσουμε. Μια μέρα θα σου φέρω δύο συμβούλου. Έχουμε και Μαρτίνα τον Γιώργο. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, το λέω ως παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Ήταν μοναδική παρέα σήμερα. Θα ξανακάνουμε πάλι αυτή την κουβέντα. Έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές, ευρωεκλογές. Καλή ψήφο. Έχουμε τα καλύτερα, καλή ψήφο να έχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα με τις φίλοι. Καινού. Με την κοινή λογική ροή να κάνουμε που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στις βιβλικές οικονομικές καταστροφές.